Και πας να το μειώσεις, είναι επόμενο ότι θα αντιδράσει. Δεν θα το συγκρίνει με το επίπεδο της Ελλάδος ή κάποιης άλλης χώρας. Θα το συγκρίνει με το επίπεδο το δικό του. Δεν και αφού να ξέρουμε, πάει να του κατεβάσει η κάθε κυβέρνηση το επίπεδο αυτό που απέκτησε με κόπο και αγώνα ο πολίτης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, Δημάρχε. Δηλαδή είναι επόμενο και πρέπει να αντιδράσει. Προχθές ήμουνα με μια παρέα από το Δήμο Λαγκαδά. Εκλήθη ο Δήμος Λαγκαδά, επικεφαλή τον Δήμαρχο. Και με τίμησε και εμένα ο Δήμαρχος να πάω μαζί στις Βρυξέλλες. Είμαστε προσκεκλημένοι ενός βουλευτού του κ. Τσουκαλά, του Ευρωβουλευτή. Και είδα ότι και εκεί ο κόσμος κάνει διαδηλώσεις. Στην πλατεία μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρχαν χιλιάδες άτομα τα οποία διαδήλωναν. Που το πρόβλημα από ό,τι αντιλήφθηκα δεν είναι ακόμα έντονο. Ίσως καθόλου αντιληπτό ή ελάχιστα. Και όμως ο κόσμος και εκεί άρχισε να επαναστατεί. Μάλιστα. Στην πρωτεύουσα, όπως λέμε, της Ευρώπης. Στην πρώτη. Καλά. Για τον Δήμο, να πούμε πέντε πράγματα, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, να μιλήσουμε λίγο για το χωριό το δικό σας. Αν μου πείτε τι κάνουν τα καλλίδια, τι κάνει ο κόσμος εκεί, πώς θα πάει ο Δήμος, πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Στην Εμποροπανίγυρη, στα Λουτρά πήγατε? Πήγα, έγινε καλή κίνηση. Δηλαδή για τον Λαγκαδά ήταν κάτι πολύ καλό. Μάλιστα. Απεκόμισε ωφέλη για την πόλη του Λαγκαδά. Κάτι αντίστοιχα πρέπει να γίνονται σε όλους τους πρώην Δήμους. Για να πούμε ότι υπάρχει αποκέντρωση και ότι μοιράζεται και ο πλούτος. Έτσι. Εντάξει. Αρχίζουμε οπωσδήποτε πάντα από την Εγώ δεν λέω ότι είναι κακή ιδέα αυτή. Με τον Δήμαρχο ήσασταν προχθές. Του το ζητήσατε, του το είπατε. Να γίνουν και αλλού τέτοιες δραστηριότητες. Τι σας είπε? Είναι υπέρ του να γίνουν και αλλού. Μάλιστα. Αυτό. Αλλά και να μην είναι υπέρ ο Δήμαρχος, θα πιεστεί από τον πολίτη, από τους πολίτες των πρώην Δήμων και από τους εκπροσώπους τέλος πάντων να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αντίρρηση ο Δήμος. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάντα ανοιχτό σε όλες τις καλές προτάσεις. Γιατί όπως λένε τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι πρόταση και να μας κάνει κανείς, αρκεί να είναι σωστή, εμείς θα τη δεχτούμε. Αυτό είναι πρωτόχρονο για τα ελληνικά δεδομένα, είναι όμως ένα βήμα. Πράγματι, όποια καλή ιδέα έρχεται στα αυτιά μας, από όπου και αν έρχεται, εάν είναι σωστή και υποφελία του κοινωνικού συνόλου, πρέπει να έχουμε το θάρρος να την εφαρμόσουμε. Λέτε λοιπόν κάποια στιγμή. Αυτό νομίζω ο κύριος Δήμαρχος το τηρεί. Λέτε λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά οι πολιτικοί μας, να πάψουν οι Έλληνες πολίτες να είναι θύματα του πολιτικού εγωισμού στη χώρα μας. Να είναι. Θύματα του πολιτικού εγωισμού. Διότι πρέπει. Αυτό που είπατε. Να τους αναγκάσουμε να το κάνουν. Αυτό που είπατε ακριβώς. Έχει άμεση σχέση με το φαινόμενο του πολιτικού εγωισμού. Τον οποίο τον βλέπουμε στη χώρα μας καθημερινά μπροστά μας. Ζητά ο ένας, απορρίπτει ο άλλος. Λέει ο ένας, άσπρο λέει μαύρο ο άλλος. Λέει μια καλή Γιατί ιδέα. Γιατί το είπε ο άλλος απλά. Λέει μια καλή ιδέα ο ένας, αντί ο άλλος. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξεπεράσουμε και να πούμε ναι, ο κύριος Λαζάρου είπε μια σωστή γνώμη. Εγώ που είμαι κυβερνήτης αυτή τη στιγμή, οφείλω να την εκμεταλλευτώ. Να την επεξεργαστώ και να φέρω το πεθούμενο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, είχε και να έχω το θόρυβο να πω: ναι, αυτή την ιδέα μου το είπε. Είχε μιλήσει στο πρώτο Ζάπιο. Έχουμε όμως εμείς οι πολιτικοί της Ελλάδος το κόμπλεξ να λέμε: ο Λαζάρου, τι είναι αυτά που λέει. Εκ προημίου δηλαδή να ακυρώνουμε την πρότασή του. Είχε μιλήσει στο πρώτο Ζάπιο, θα θυμίσω εγώ, ο Αντώνης ο Σαμαράς, είχε μιλήσει στο πρώτο Ζάπιο για αποκρατικοποιήσεις ελεγχόμενες, συντονισμένες. Και σωστά, δοσμένες για το όφελος της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Τότε είχε εισπράξει ένα μεγάλο όχι. Και το ξέρουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Και τελικά αρχίσαμε να συζητάμε σε αυτή τη χώρα για αποκρατικοποιήσεις όταν τη ζήτησε με τον τρόπο που τη ζήτησε η Τρόικα. Καταλάβατε, Δήμαρχε. Λοιπόν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά προσέξτε και πόσο έξυπνοι είναι και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν θυμόντουσαν τι είχε πει, τι είχε προτείνει αρχηγός. Ο αρχηγός τους, όταν η Τρόικα ζήτησε αποκρατικοποιήσεις, πέσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο Πασόκ και στους Τροϊκανούς. Τι πράγματα είναι αυτά, ξεπούλημα της χώρας και δεν τρέπεστε και το ένα και το άλλο και αυτά τα έχετε συμφωνήσει μεταξύ σας, είχε πει κάποιος. Μάλιστα. Καταλάβατε, δηλαδή πράγματα τα οποία είχε... Αγώντας την πρόταση του αρχηγού. Ναι, πράγματα τα οποία τα είχε προτείνει ο αρχηγός σου περίπου 7-8 μήνες πριν, ναι ακριβώς, βγήκαν να πούν ότι τα είχαν συνεννοηθεί κάτω από το τραπέζι οι Τροϊκανοί με τους κυβερνητικούς. Δηλαδή έλεος, αν είναι δυνατόν.
Μιλάμε για αυτό, είναι πολιτικός παροξισμός, όχι πολιτικός εγωισμός απλά. Αυτό δεν είναι εγωισμός, αυτό είναι... Πολιτική βλακεία. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν συνηθίσουμε να λέμε ναι... Είστε ευγενής άνθρωπος και πάω να το πω εγώ, να μην το πείτε εσείς. Και αν δεν συνηθίσουμε να λέμε ναι σε σωστές απόψεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται, τότε θα αν λέμε και λέμε όχι, θα μας φάει, όπως έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου, η οχιά. Συγγνώμη για την έκφραση. Πάντως, είδατε κάτι. Είπε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς κάτι το οποίο είναι σωστό. Δηλαδή έκρινε την πρόταση του Γιώργου του Καρατζαφέρη για οικουμενική κυβέρνηση εθνικής ενότητας και είπε ότι αυτό το πράγμα για να συμβεί δεν μπορεί να συμβεί διότι είναι αντισυνταγματικό. Και βέβαια τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι το άκουσαν και απλά το ανέφεραν ως πληροφορία και δεν έκατσαν λιγάκι να το σκεφτούν. Λέει, τι σύνταγμα είναι αυτό που έχουμε στη χώρα μας και δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η οικουμενική γιατί να μην μπορεί να γίνει. Είναι αντισυνταγματική, θα είναι αντισυνταγματική, αν συμβεί, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή. Γιατί, για δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην προβλέπεται από το Σύνταγμα μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εάν συμβαίνει σε μια περίοδο εθνικής κρίσης, όπου όπως έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, διακυβεύεται η εθνική μας κυριαρχία, γιατί να μην μπορεί να συσταθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εν πάση περιπτώσει, τι σύνταγμα είναι αυτό που έχουμε. Εάν έτσι συμβαίνει από το Σύνταγμα, τότε το Σύνταγμα μας δεν είναι επίκαιρο. Θέλει αναθεώρηση. Νομίζω ότι ο πρόεδρος. Και κάποια κενά που έχει έτσι, νομίζω, και ο νόμος και το Σύνταγμα πρέπει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα άνοιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τι σύνταγμα είναι αυτό που έχουμε, αν δεν μπορούμε. Να γίνεται αναθεώρηση του συντάγματος και όλων των νόμων. Να κάνουμε κάτι που συντελική συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες να υπάρχουν κυβερνήσεις συνασπισμού. Το κατάλαβα αυτό το πράγμα δηλαδή. Υπάρχει ένα κενό στο Σύνταγμα. Στα Σκόπια, πώς συγκυβερνά αντιπολίτευση και συμπολίτευση. Το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και το πρώτο κόμμα συγκεκριμένα. Το προβλέπει το Σύνταγμα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι, δηλαδή. Εάν το δικό μας δεν το προβλέπει, οι εποχές δείχνουν ότι πρέπει να μπει τέτοιες ώρες στο Σύνταγμα. Άρα χρειάζεται αναθεώρηση το Σύνταγμα. Είναι πράγματα τα οποία τα λέει χρόνια εδώ και χρόνια ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται να είσαι ο ειδικός συνταγματολόγος για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Βέβαια. Λίγες γνώσεις έχεις από ζωή και από νομολογία, το αντιλαμβάνεσαι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει πάρα πολλές φορές και στις δικές του τις εκπομπές, αλλά και εδώ μαζί μας ο αγαπητός μου φίλος, ο ποινικολόγος, ο Χρήστος Αλβανός. Ότι αυτό το Σύνταγμα που έχουμε στη χώρα μας χρειάζεται επικαιροποίηση. Το λέει συνεχώς, διότι έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία τι. Να έχουμε μια βουλή χειροκροτητών, οι οποίοι να μην έχουν δικαίωμα να νομοθετούν παρά μόνο να χειροκροτούν τις προτάσεις του εκάστοτου αρχηγού ή να αποδοκιμάζουν τις προτάσεις των υπολείπων αρχηγών, να ψηφίζουν μόνο τις προτάσεις που θέλει το κόμμα, ουσιαστικά να έχουμε μια ολιγαρχική, ένα ολιγαρχικό πολίτευμα στο οποίο κυβερνούν μόνο οι υπουργοί και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι είναι χειροκροτητές και τι άλλο. Και τι άλλο, Δημάρχε. Και διεκπεραιωτές των εντολών της ολιγαρχίας. Μα με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως. Δεν είναι δημοκρατία. Και κόλακες, αυλοκόλακες, όπως λέγαμε παλιά, επί βασιλείας. Κολακεύουν τον κάθε πολιτικό για να αποκομίσουν οι ίδιοι ωφέλη ή κάποιος κύκλος δικό τους και ο υπόλοιπος κόσμος να πάθει αυτά που παθαίνει σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο καινούργια αγκαθά, καινούργιες υπηρεσίες για να μπορέσει ο κόσμος να ζει καλύτερα και πιο ανθρώπινο. Στο Δήμο πώς θα πάτε? Προσπαθούμε. Προσπαθούμε όλοι μαζί. Προσπαθούμε. Τώρα, η αντιπολίτευση, όπως είπες, αν γίνεται για λόγους καθαρά αντιπολιτεύσεως, δεν είναι επικοδομητική. Η αντιπολίτευση, η οποία προσφέρει ιδέες, απόψεις, γνώμες, αποδεικνύει την σωστότητα των όσων προτείνει και καταφέρει να πείσει τη συμπολίτευση να τους εφαρμόσει, αυτή είναι επικοδομητική αντιπολίτευση. Εάν κάνει το αντίθετο, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Θα μου πεις η αντιπολίτευση, θα ανοίξει τα μάτια της εκάστοτες συμπολιτεύσεως. Γιατί όχι. Θα φανεί και στον κοινό, στον κόσμο, στον πολίτη, ότι πράγματι αυτή η αντιπολίτευση κάνει του χρόνου για την άλλη φορά για συμπολίτευση, διότι ξέρει πολλά. Ή δεν κάνει, διότι δεν πρόσφερε έργο από πλευράς αντιπολιτεύσεως και ας μην είναι εκεί που είναι.
Υπάρχει δηλαδή πάλι το μέτρο σύγκρισης, το οποίο διαχέεται στον πολίτη και ο πολίτης κρίνει και αποφασίζει αργότερα πιο καθαρά και πιο τέλεια. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκη, θα πάμε σε διάλειμμα. Πείτε μου τι θέλετε. Να ακούσουμε τώρα τον σκηνοθέτη. Σε δύο λεπτά διάλειμμα θέλετε. Εντάξει, σε δύο λεπτά θέλει διάλειμμα ο σκηνοθέτης μας. Άρα λοιπόν, έχουμε άλλα δύο λεπτά να μου πείτε τι γίνεται. Τι γίνεται με την εφορία. Θα την κρατήσουν την εφορία στα Καλλίνδια ή όχι. Πολλά λέγονται. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς νόημα. Εγώ ξέρω να πω ότι αυτή η εφορία και όλες οι επαρχιακές εφορίες έχουν λόγο ύπαρξης. Μπορεί τα έσοδά τους να μην είναι πάρα πολλά, όμως εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και σαν από πλευράς εξυπηρέτησης, αλλά και από πλευράς εσόδων. Και επαναλαμβάνω, εάν είναι 3, 4, 5, πώς είναι πάλι της ΔΟΗΣ Αγγλιβερίου, πάνε και ενσωματωθούν σε μια μεγάλη εφορία. Η δουλειά που θα βγάζουν θα είναι ούτε το 1/5 της δουλειάς που βγάζουν σήμερα. Δηλαδή, κατά το κοινό συλλεγόμενο, σε μεγάλη εφορία θα λουφάρουν. Εκεί όμως αποδίδουν έργο ανάλογο. Εκτός αυτού, βοηθούν και στην ιδέα της αποκέντρωσης. Εάν θέλουμε λοιπόν να ερημώσουμε εντελώς την Ύπαιδρο, ας κλείσουμε όλες τις υπηρεσίες, μην καθόμαστε κάτω, μην καθυστερούμε. Αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος για την ερήμωση της Ύπαιδρου. Η ερήμωση της Ύπαιδρου όμως και η ερήμωση της επαρχίας σημαίνει, πώς το λένε, χαριστική βολή για την ελληνική πολιτεία. Αυτό μας είπαν και προχθές κάποιοι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο. Ότι πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε. Ποιος θα παράγει? Αυτός που μένει στην πλατεία Βαρδαρίου ή Ομονίας? Δεν μπορεί να παράγει αυτός. Εκτός και αν έχει καμιά δεκαριά γλάστας και βάλει 10 ντομάτες, όπως έδειχνε τηλεόραση προχθές, ένα γεροντάκο, που έβαλε στην ταράτσα του ντομάτες. Λοιπόν, εάν δεν υπάρξει παραγωγή, είμαστε χαμένοι. Παραγωγή, να παράγουμε υλικά. Και άλλος πάλι Έλληνας επαγγελματίας μας έλεγε, οι Ευρωπαίοι μας έχουν ότι εμείς κάνουμε μόνο για γκαρσονάκια και για υπηρέτες τίποτα. Τι θα πάθουν οι Έλληνες, θα τους αγοράσουμε όλη τη γη τους, θα την εκμεταλλευτούν εμείς. Εξάλλου οι Έλληνες είναι μαθημένοι να είναι γκαρσονάκια και υπηρέτες και βοηθοί. Αυτή την εντύπωση δώσαμε δυστυχώς σαν Έλληνες κατοικούντες στην Ελλάδα. Πρέπει να την ανατρέψουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον και αν θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν με τον τόπο, αν τον αγαπέμε, αν είμαστε πατριώτες. Και αν θέλουμε να περάσουμε καλύτερα. Αλλιώς, σηκώσουμε τα χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, όπως κάθε Παρασκευή, μαζί μας ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Φορείων Ελλάδος για να δούμε την τελευταία φοροκαταιγίδα, τι ακριβώς προβλέπει και ποιες τάξεις θίγει. Παρακαλώ.